Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, στο Δημοτικό Σχολείο στους Αγίους Δέκα. Σωστά, Εύη? Καθώς τι έχουμε εκεί? Έχουμε κάποια σπιτικά γεύματα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν οι γονείς και τα παιδιά αποφασίζουν να φέρουν κάποια προϊόντα, ναι, στο σχολείο και με αυτά λοιπόν φτιάχνουν, εγώ θα τα ονόμαζα γεύματα αγάπης. Πού κατευθύνονται? Αυτά λοιπόν τα καταναλώνουν σε, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Βλέπουμε φωτογραφίες και με ανθρώπους με τους οποίους τα μοιράζονται και πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή κίνηση, γιατί νομίζω έχει και διτή σημασία. Και τα παιδιά μαθαίνουν την αξία του να προσφέρουν, αλλά και το πώς κάτι μπορεί να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί στο πλαίσιο έτσι της μαγειρικής. Πάμε στην κυρία Μαρία Ντισπυράκη, την εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αγίους Δέκα, να την καλησπερίσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα, αν όσο μπορούμε να πούμε καλό μήνα. Σωστά το θέτετε. Τι κάνετε? Είμαστε, ναι, όσο μπορούμε και εμείς δημοσιογράφοι καλύπτουμε το ρεπορτάζ να είμαστε καλά αυτή τη μέρα. Ωστόσο πάμε λίγο να φωτίσουμε αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Μια σπουδαία πρωτοβουλία, πώς προέκυψε, πώς έγινε η αρχή? Η αρχή γίνεται πάντα έχοντας στόχο τα παιδιά. Βλέποντας τα παιδιά μας, πράττουμε ανάλογα. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι μαθητές τρώνε περισσότερο απ' έξω, ναι, αγοράζοντας κάποια κολατσιά τα οποία δεν είναι και τόσο υγιεινά για πρώτο και για δεύτερο γεύμα, σκεφτήκαμε αυτή την πρόταση, ώστε όλα να μπουν στη διαδικασία μιας πιο υγιεινής διατροφής και γι' αυτό και την ονομάσαμε «Τρώμε σπιτικά» με ερωτηματικό, για να δούμε κατά πόσο οι γονείς, οι μαθητές και όλη η κοινωνία τρώει σπιτικά. Δηλαδή το ερωτηματικό αυτό δεν τίθεται μόνο για τους μαθητές, ναι, αλλά και για εμάς τους ίδιους, τους γονείς. Τρώμε σπιτικά τελικά? Σκεφτήκαμε να το προωθήσουμε σε όλο το σχολείο, μέσα από τους μαθητές της Έκτης Δημοτικού, έτσι ώστε να φύγει λίγο και το ταμπού, το ότι τρέπομαι να αγοράσω γιατί τώρα είμαι προέφηβος, μάλλον τρέπομαι να φέρω μπολ από το σπίτι γιατί είμαι πια μεγάλος. Αν όλοι φέρουμε ένα μπολ από το σπίτι ή αν όλοι βάζουμε στο μπολ το γεύμα από το κηλικείο, δεν τρεπόμαστε και τρεφόμαστε σωστά πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι έχει κάθε οικογένεια, ό,τι μπορεί ο κάθε γονέας, το φέρνει στο σχολείο, σωστά? Για να μας φέρετε ένα παράδειγμα, δηλαδή τι μπορεί να φέρει μια οικογένεια? Όπως το λέτε, αλλά με λίγη οργάνωση παραπάνω. Δηλαδή, ναι, στείλαμε φόρμα στους ίδιους τους γονείς, λέγοντάς ότι πρόκειται να εκπονήσουμε ένα project με τίτλο «Τρώμε σπιτικά». Αν τους ενδιαφέρει να μας στηρίξουν, αν μπορούν πάνω απ' όλα, όχι αν τους ενδιαφέρει, σίγουρα ενδιαφέρει το κάθε γονιό και το καλό του παιδιού του. Ζητήσαμε την φυσικά τη θετική του απάντηση και πάνω απ' όλα την εθελοντική. Στείλαμε πες στη φόρμα και τα είδη των γευμάτων που θα κάνουμε, το κολατσιού ουσιαστικά, δεν είναι γεύμα, είναι κολατσιό. Όπως ντάκος, πατατοσαλάτα, λουκουμάδες, πετιμέζι, τηγανίτες, σταφυδόπιτες, σαρικόπιτες. Και ζητήσαμε αν μπορεί να βοηθήσει και να μας στείλει ο ίδιος ή κάποια υλικά. Καθώς επίσης το ίδιο κάνουμε και οι δάσκαλοι. Τις περισσότερες φορές προσπαθούμε βέβαια αυτά να τα φτιάχνουμε στο σχολείο. Πρόσφατα αποκτήσαμε και κουζίνα, χάρη στον εθελοντισμό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων φυσικά, και τους ευχαριστούμε, και κάποιων εξωτερικών εθελοντών, και μπορούμε και φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά τα γεύματα αυτά. Μάλιστα. Όχι δηλαδή απλά βοηθάνε οι γονείς μόνο και οι συνάδελφοι παίρνουν δουλειά και η συνεργασία με τα παιδιά οθεί ακόμα περισσότερο. Τα παιδιά πώς νιώθουν, τι σας λένε? Τι να πω, ότι μας ήδη κάνουμε project για το «Τρώμε σπιτικά 2» την επόμενη χρονιά. Τι να πω. Είναι ενθουσιασμένα, μπράβο, τόσο πολύ οργανωμένα. Έχουν μάθει όχι απλά να δουλεύουν συνεργατικά και να προσφέρουν, αλλά να θέλουν να προτείνουν λύσεις, ιδέες για καινούργια φαγητά, για μπισκοτάκια που φτιάχνουν στο σπίτι τους και μας φέρουν τις συνταγές. Είναι όλα ενθουσιασμένα, αυτό μπορώ, μπράβο, να πω. Σας. Κυρία Ντισπυράκη, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και εδώ είμαστε να το ξαναπιάσουμε το θέμα. Εμείς πολύ, να είστε καλά. Το οποίο σίγουρα θα συνεχιστεί αυτή η δράση. Και φυσικά σας περιμένουμε να σας κεράσουμε και στο σχολείο. Με πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε και το ρεπορτάζ από κοντά. Να είστε καλά. Πρέπει να φύγετε να πιείτε ένα χυμό ή ένα τσάι από εμάς. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά.